τα καθήκοντα, τα πολύ κρίσιμα και υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού, τρέψτε μου να λέω, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Γιατί το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η ασφάλεια, να είστε καλά, να είστε καλά. Η ασφάλεια για μας δεν είναι μια εξαγγελία. Είναι στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας μας. Επειδή είμαστε η λαϊκή πατριωτική παράταξη που προωθεί την ενότητα και την κοινωνική συνοχή, επειδή πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι συστατικό στοιχείο της ίδιας της δημοκρατίας, είναι συνταγματικό δικαίωμα σε κάθε οργανωμένη πολιτεία. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω κάτι. Να ξεκαθαρίσω, κυρίες και κύριοι, απέναντι σε όσους συνεχίζουν να φοράνε κουκούλες και να εκολάπτουν ή να υπονομεύουν παράνομες συμπεριφορές. Ασφάλεια ίσον δημοκρατία. Γι' αυτό και εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε ένα δίκτυο, κύριε Πρόεδρε. Ασφάλεια παντού, σε όλη τη χώρα και ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς διακρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό της αστυνομίας μας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και απελευθερώνοντας συνεχώς το προσωπικό για να εργαστεί στα πραγματικά του καθήκοντα. Θα σας πω 4 συγκεκριμένα πράγματα που πιστεύω ότι δεν είναι γνωστά όσο πρέπει στους Έλληνες, ακόμα και σε εμάς. Πρώτον, κάνουμε πράξη ένα αίτημα 40 ετών των αστυνομικών μας. Απαλλάσσουμε τους αστυνομικούς μας από το πάρεργο της επίδοσης δικαστικών εγγράφων. 1.500 αστυνομικοί διακινούν τον χρόνο 1,5 εκατομμύριο δικόγραφα και εργάζονταν για δεκαετίες περίπου ως ταχυδρόμοι της δικαιοσύνης. Αυτό από το Σεπτέμβριο σταματά οριστικά. Οι 1.500 αστυνομικοί είναι στην υπηρεσία των πολιτών, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη δουλειά και το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Δεύτερον, απαλλάξαμε την ελληνική αστυνομία από την γνωστή αγκύλωση του γνήσιου της υπογραφής. Τέλος και με αυτή τη γραφειοκρατία. Εκατοντάδες αστυνομικοί που ήταν υποχρεωμένοι να έχουν ως δουλειά το να βάζουν σφραγίδες επιστρέφουν στις γειτονιές, στο αστυνομικό τους έργο. Γιατί για μας εκεί απευθύνεται η ύψιστη αποστολή του αστυνομικού. Στο δρόμο και όχι στα γκισέ και στα γραφεία. Ο αστυνομικός είναι για να προστατεύει και όχι να διεκπεραιώνει. Είναι για να υπηρετεί την ασφάλεια των πολιτών και όχι να υπηρετεί τη γραφειοκρατία. Είναι για να περιφρουρεί και όχι να μονογράφει και να επικοινωνεί. Το τρίτο είναι ότι συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά του εξυγχρονισμού της αστυνομίας και της ψηφιοποίησης για να κερδίσουμε χρόνο να διευκολύνουμε τον πολίτη να εξοικονομούμε δυνάμεις. Το τέταρτο, το οποίο είναι επίκαιρο και στο οποίο θέλω να είμαι πολύ κατηγορηματικός. Τέλος στα άβατα της ανομίας χωρίς εξαιρέσεις, ξεκαθαρίζω. Όταν η αστυνομία χρειάζεται να παρέμβει σε πανεπιστημιακό χώρο για να εγγυηθεί την ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών, θα το κάνει χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό. Το κάναμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα γίνεται όπου χρειάζεται. Και μια και αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, καθαρές κουβέντες με όλους όσους πρέπει αποδέκτες. Η μονάδα των ΜΑΤ που βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης θα μείνει μέσα στο Πανεπιστήμιο για όσο καιρό χρειαστεί μέχρι να κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη και μέχρι ο πρίτανης να μας βεβαιώσει ότι έχει εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία της.
λέμε ναι στην ελευθερία διακίνησης ιδεών και γνώσης, λέμε όχι στην ελευθερία διακίνησης λωστών και καδρονιών μέσα σε πανεπιστήμια. Οραματιζόμαστε και υλοποιούμε για τα παιδιά μας, για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού, ένα αύριο με θεμέλιο τη γνώση. Τη γνώση, όχι τις πέτρες, όχι τις κοκούλες, όχι τις βαριοπούλες. Όσο κι αν κάποιοι γαλουχήθηκαν με αυτά, ας αντιληφθούν ότι μαζί με τις παροχημένες ιδέες τους ανήκουν οριστικά στο χθες. Και συνεχίζουμε αναβαθμίζοντας την εκπαίδευση των αστυνομικών μας, καθώς η Αστυνομική Ακαδημία, η Ακαδημία των Αξιωματικών, Σχολή Αξιωματικών της Ελλάς, γίνεται πλήρως πανεπιστημιακή σχολή στα πλαίσια και στα πρότυπα της Σχολής Ευελπίδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στηρίζουμε, κυρίες και κύριοι, με όλες μας τις δυνάμεις τον Έλληνα και τον Ελληνίδα αστυνομικό. Επιλύσαμε χρόνια προβλήματα και δίκαια αιτήματα των αστυνομικών μας, που αφορούσαν το βαθμολόγιο τους, τους όρους που εργάζονται, τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούν μεταγωγές κρατουμένων και άλλα πολλά. Η πολιτική μας αυτή, θέλω να σας πω ότι έχει σοβαρά αποτελέσματα. Παρά το ότι μετά την καραντίνα δυστυχώς έχει απελευθερωθεί ό,τι πιο βίαιο, ό,τι πιο ακραίο, επιθετικό από τους ανθρώπους, παρόλα αυτά, χάρη στα μέτρα που έχουμε πάρει, η εγκληματικότητα έχει μειωθεί και στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Αναφέρομαι σε εγκληματικότητα χαμηλή και μεσαία, σε κλοπές, διαλύσεις, ληστείες, εισβολές σπίτια, σε οτιδήποτε απειλεί το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτή η εγκληματικότητα έχει μειωθεί κατά 25%. Ωστόσο, σήμερα είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύσκεψη με την ηγεσία της αστυνομίας στην Πελοπόννησο και εδώ στη Μεσσηνία και με τον Δήμαρχο της πόλης και φυσικά με τους βουλευτές μας. Έχω να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την Καλαμάτα και την Μεσσηνία, ότι ύστερα από οργανωμένη προετοιμασία έχουμε συμφωνήσει η διοίκηση του ΟΑΕΛ να παραχωρήσει στην ελληνική αστυνομία έκταση 9 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Επαναλαμβάνω, να παραχωρηθεί η έκταση στην Ελλάς, να γίνει η ιδιοκτησία της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου σε αυτό το χώρο να κατασκευαστεί το νέο κτίριο, το νέο μέγαρο της αστυνομικής διοίκησης. Το έργο αυτό ασφαλώς θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της αστυνομικής διεύθυνσης εξαιτίας του σημείου στο οποίο βρίσκεται, θα συμβάλλει και στο να λυθούν οριστικά και αποφασιστικά προβλήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί δεν επιτρέπεται κανένας να είναι υπεράνω του νόμου. Τίποτα και κανείς δεν έχει δικαιολογία για να μην εφαρμόσει τον νόμο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους παρανομούν, είναι ένα μήνυμα και προς την ελληνική αστυνομία, η οποία είναι σίγουρος ότι θα πράξει το καθήκον της με απόλυτη αυστηρότητα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Φίλες και φίλοι, η ασφάλειά μας ξεκινά από τα σύνορά μας. Θέλω να σας πω μια ξεκάθαρη κουβέντα. Θέλω να θυμάστε ότι απόψε που βρεθήκαμε εδώ αυτοί οι άνθρωποι, σας το έχω πει. Στον Εύρο, στα σύνορά μας με την Τουρκία, η απειλή είναι καθημερινή, υπαρκτή και συνεχής. Καθημερινά, εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες επιχειρούν να περάσουν προφανώς παρανόμως στα σύνορά μας. Υποβοηθούμενοι από οργανωμένα δίκτυα, παρακινούμενοι από διεθνή κυκλώματα. Η αστυνομία είναι εκεί,
συνεργάζεται καθημερινά με το στρατό μας, με τον Frontex, με τους πολίτες της Μεθορίου, τους Ευρύπες. Είναι εκεί, επιτηρεί, παρεμβαίνει, προστατεύει, διασώζει όταν χρειάζεται, αλλά πάνω απ' όλα προασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία είναι και σύνορα της ευρωπαϊκής πολιτικής.